Η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ για μένα είναι βατή. Βατή αν χρησιμοποιήσει την πονηριά του, την τακτική του, τη στρατηγική του και χτυπήσει τις αδυναμίες τις στρατηγικές των Ολλανδών. Οι Ολλανδοί από το χασίσι το πολύ, το μυαλό τους έχει πάθει ζημιά. Εμένα ένας φίλος μου που κάνει 30 χρόνια χασίσι, καπνίζει ρε παιδί μου από μικρός. Πήγε πλάκωσε στο ξύλο σε ένα τοστάδικο κοπέλα, το συλλάβανε να πούμε, και την άλλη μέρα όταν το βγάλανε από τον Παλαούρο πήγε στο στάδιο και λέει: έκανα τίποτα. Δηλαδή, ναι, από το πολύ χασίσι να πούμε για τις μυρωδιές δεν. Κατά δεν ξέρω να κάνουν άμυνα. Είναι ανύπαρκτοι όσον αφορά την Ευρώπη και σε εθνικό επίπεδο. Και ουσιαστικά έχουν μια αφέλεια και μια κουλτούρα ζωής. Στην ψαρόβαρκα του καπετά Νοτιά την έλεγαν όσα έρθουν και όσα πάνε. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, μπορεί να μην είναι τόσο καλός σε ατομικό επίπεδο ή να υστερεί ατομικά. Όμως βλέπω ότι με τον Ίβιτς, καταρχήν ο Ίβιτς τρώει το δεκάρι, δεν παίζει χωρίς πέλκα. Και μπορεί να παίξει και στα δύο μάτς το δεύτερο ρόλο, ιδιαίτερα στο πρώτο παιχνίδι που θα είναι έξω. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει τρία χαφ, όπως θα κάνει έμαθα, και να παίξει με γρήγορους πλαϊνούς τον Ροντρίγκες, ο Μάκη με τα νούσα Μαγδαληνή που γυρνάει πίσω και. Πώς το λέει τον άλλον, τον Τζαλμάλ και τον Χρυσαυγίτη Σεντερφόρ, τον Κλάους. Και να βγάζει ένα χαφ το Χαρίση που πατάει περιοχή τέταρτο και έχει και καλά ποδάρια και σουτάρι. Και να βγάλει και τον μπακ τον έναν τον Μάτος, ο οποίος έμαθα ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή και κλείνει και η τρύπα εκεί με τους Κωνσταντινίδηδες που γεννήθηκαν Fiat και τραυματίζονται κάθε τρεις και λίγο. Και με τον Κίτσιου, ο οποίος πηγαίνει πίσω, ξεχνάει να γυρίσει. Κοντός είναι, πηδάει, δεν πιάνει κεφαλιές. Τον περνά στο ένα με έναν, αν και γρήγορος κτλ. Κλείνει εκείνη η τρύπα. Αν αποκτήσει το Βαρέλια, το center back με τα τέσσερα παιδιά, κλείνει και μια τρύπα στα center back, γιατί για να παίξει μπάλα βασικός ο κολλητός του γιου του Προέδρου, του Μίκη Μάους, του Γιωργάκη, δεν πήρανε μεγάλο center back για να παίξει ο Τζαβέλας αριστερό stopper. Μια βλακεία και μισή, και με ένα Λέοβατς αριστερά, ο οποίος είναι σαν βγήκε από χημειοθεραπεία από το νοσοκομείο, σαν άρρωστος να πούμε, ο Λέοβατς, εκεί με αριστερό μπακ τον Τζαβέλα και αριστερό στόπερ τον Τζαβέλα και αριστερό μπακ τον Λέοβατς, είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, και με σέντερ μπακ τον Κρέσπο κοντό και τα λοιπά, Μαλεζά αργό, Κατζίσα ή αργό και Πούγκουρα αγνώστον ταυτότητα συχτά με ένα αντικείμενο. Έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ, αλλά για μένα η μαγική κίνηση είναι τώρα που ο Σάντος είναι στην. Πού πήγε ο Σάντος, ρε παιδιά, σε ποιο νησί, στη Σαντορίνη. Άκου τώρα, στη Σαντορίνη, πας ή μόνος σου ή πας με την κόμενα, αν είσαι 23 χρόνο 24. Να φας ρομαντζάδα, να πηδήξεις ρομαντζάδα, να κολυμπήσεις ρομαντζάδα ή να ψάξεις κόμενα ρομαντζάδα. Πήρε 62 χρονών τώρα ο Σάντος, τη γυναίκα του, να δει το ηλιοβασίλεμα. 62 χρονών εσύ και 58 οι άλλοι. Ο ένας κλάνει, ο άλλος γυρνάει από την άλλη μεριά. Τι ρομαντζάδα θα δεις, ρε πούστη. Τέλος πάντων. Παίρνεις λοιπόν το ελικόπτερο. Βάζεις μέσα στο ελικόπτερο το Μίκη Μάους, το γιο του Σαββίδη, εκείνο τον κοντό. Τραβάς μέσα και τον Τζαβέλα, παίρνεις και τον Ήβη σε εκείνη τη μορφή, τη μουτσούνα να πούμε. Πηγαίνεις λοιπόν και απαγάγεις το Σάντος από τις διακοπές του, τον παίρνεις και σου κάνει 15 μέρες την προετοιμασία, την τακτική. Και μιλάει και στον Ήβιτς πώς θα πιάσεις, ποιους θα πιάσεις, ποιο πόδι θα κλείσεις, πώς θα αμυνθείς με ποιους, σε τι χώρους, πώς θα φύγεις όταν πάρεις την μπάλα, έτσι ώστε να έχει ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερες ελπίδες. Εάν δεν πάρουν τηλέφωνο τον Σάντος στα δύο αυτά παιχνίδια, οι ΠΑΟΚτζίδες να το ρωτήσουν, να τον πούνε βοήθα την κατάσταση. Εγώ αν ήμουν ο Ήβιτς στα 39 μου, με τον 62χρονο Σάντος, θα τον είχα σαν πατέρα, θα τον έλεγα θέλω να σ' ακούσω. Θέλω να σε ακούσω και θα πάρω εγώ όμως τις αποφάσεις μου. Θέλω όμως να σε ακούσω. Θα τον άκουγα. Δεν θα ήμουν 39 χρονών ο εγωιστής, ο προπονηταράς. Δεν ακούω και θα τον συμβουλευόμουν στην τακτική, στη στρατηγική, στις αποστάσεις, στους παίκτες, στις λεπτομέρειες. Πώς θα κλείσω, ποιον παιχταρά θα πιάσω, τι βοηθήματα θα βάλω για να πάρω το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, απαγωγή το Σάντος με το ελικόπτερο του Σαββίδη, τούμπα, 15 μέρες προετοιμασία, τακτική, να περάσει ο ΠΑΟΚ. Ο Άγιαξ. Και γενικότερα οι Ολλανδοί από το πολύ χασίσι είναι αφελείς. Δεν βάζουν ποτέ τρίτο center back, δηλαδή έχασε ο Άγιαξ το παιχνίδι με ποια ομάδα έπαιζε που έφερε ένα. Με την Τεγκράφτς. Με την Τεγκράφτς. Δεν μπόρεσε ο μαλάκας ο προπονητής 8 λεπτά να βάλει ένα τρίτο center back να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι αφελείς οι άνθρωποι. Και άμα τους κλείσεις και βρεις δύο γρήγορους και ένα τρίτο half γρήγορο και ένα εκτελεστή τέταρτο, μπορεί να τους κάνεις εύκολα τη ζημιά. Αν πας στα ίσια, θα παίξεις και τα λοιπά, μπορεί να φας και τέσσερα. Αυτό έχω να πω. Φιλιά, καλό καλοκαίρι.